Στο βλέμμα σου διαβάζω λόγια που μείναν να φανερωτά. Δεν πρέπει αλλά γιορτάζω για τον ανίποτο τον ερωτά. Στον αχέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στ' άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Σοφοκλή, για όλους κρατάς ευκαιρία για μένα, εγώ είμαι προτεραιότητα σου δηλαδή. Νιώφη, με φωνάζεις μες στρώμα. Μάκο, μένα να κατώνεις εσύ. Πώς να μου θέλεις. Έλα. Κανούσε τούτα. Άτε. Ναι. Έφυγες. Πάγαπη μου. Καλύτερα να μην μου δαμε να κλαίω. Να κλαίω. Ώσπου να πεθάνω. Αλλά συγγνώμη, δεν πρόκειται να τη ζητήσω. Να φύγεις. Να πάω λίγο με την καφετέρια. Να πάεις. Δεν σου ζήτησα την άδεια σου. Μισή ώρα. Θα με στήσει μισή ώρα. Του δεν μου το ξανακάμε κανένας. Sorry που χιάτσα, αλλά πρέπει να πάω στο πρόβλημα και τσεπαστώ μόνο 20 ευρώ. Έγκανο. Μα 20 ευρώ για να ψούμε σε όλη την εβδομάδα. Έγκαι κρό, ρε Μαρία. Δεν θα σου πει κάρτα σου. Δεν έχει μέσα κάρτα. Λοιπόν, δε. Με το δεξί που πάτε τη φορά. Ρε τσέπη, συνήνα μπεις κόμμα και λένε καζάνι μέσα. Ρε ξε. Γίνεται να της δίνω λεφτά για να πιάει ποτάμι σου. Και να μην πας να δεις τις γυναίκες όσο πάει στο σούπερ μάρκετ. Εσύ να φύγω όλες την ταπιεστική είναι ρε κουμπάρε. Δεν νομίζω στον άλλον κόσμο να έχει ο δόσου σου. Μεν παραπονιές εσύ λελά μου. Εσύ κατάφερες τα τσέφια σου τουλάχιστον. Να φύγεις και εσύ λίτσα. Και πού είναι να πάω. Καλή ερώτηση, πού είναι να πάεις. Μήπως και εγώ που έφυγα, είναι δάμε που ήρθα πάλι τελικά. Παρακαλώ. Ναι. Ηλέκτρα, εσύ είσαι. Κωνσταντίνε, είμαι πάρα πολύ αναστατωμένη. Πήγα στο σπίτι του πατέρα μου και δεν ήταν κανένας εκεί. Ο χώρος δείχνει κατηλημένος. Ηρέμησε, Ηλέκτρα μου. Μα πώς να ηρεμήσω. Ρώτησα τη γειτόνισσα και μου είπε ότι έχει φύγει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Φαίνεται ότι μετακόμισαν κάπου αλλού. Να μην πάει το μυαλό σου στο κακό, Ηλέκτρα μου. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πηγαίνει στα χειρότερα. Μπορεί να έχει πάει ένα μήνυμα τον αδερφό μου. Μπορεί, δεν ξέρω. Από την άλλη πάλι παίρνω το σαράτο τηλέφωνο και το τηλέφωνο του κάνει ότι δεν υπάρχει. Εντάξει. Μπορεί να έχει αλλάξει αριθμό. Ω, Θεέ μου. Πού είναι, τι έχει συμβεί, πού είναι ο πατέρας μου, πού είναι ο αδερφός μου. Θα με τρελάνει όλη αυτή η κατάσταση. Θέλω να είσαι δυνατή. Ό,τι και να συμβαίνει. Πώς να είμαι δυνατή. Κοντεύω να τρελαθώ από την αγωνία μου, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω πού είναι. Δεν ξέρω αν μπορώ να τους βρω. Κωνσταντινέ. Κωνσταντινέ, μ' ακούς. Τι έγινε τώρα. Πάει ο νους σου στο κακό. Θα χρειαστείς δύναμη. Μόλις μάθεις την αλήθεια. Να σου φτιάξω τσάι, άντρε μου. Όχι, Χρήστο μου. Ευχαριστώ, δεν θέλω τίποτε. Hello. Γεια σας.
Κατερίνα μου, Άλεξ μου, ήρθετε αγαπές μου. Με θυμίσατε μας. Πολλά, πολλά Κατερίνα μου. Καλώς ορίσετε, ελάτε κάτσετε. Πέστε μας να δούμε πώς επεράσετε. Πάρα πολύ ωραία, μα πού μπορείς να φανταστείς. Αλήθεια, τέλεια, Κατερίνα, τέλεια, 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 τέλεια. Μακάρι να είχαμε και άλλες μέρες να μείνουμε. Δεν πειράζει, Άλεξ μου. Μπορείτε να ξαναπάτε όποτε θέλετε. Ήταν ωραίο το ξενοδοχείο σας. Πολλά ωραία, πάρα αλλά... πολύ. Your motel is the best. Ποιος επέθανε? Όχι ποιος επέθανε, ρε Αντρουλού μου. Ο άνθρωπος λέει ότι το πάντοχείο σας είναι το καλύτερο. Thank you. Thank you. You're welcome. Λέλα, Λέλα μου. Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Δεν ξέρεις που να τη βρεις. Όχι, εγώ στο μωρό μου πάω. Στο πάντοχείο, στην κουζίνα, κατευθείαν. Κατερίνα μου, μην πας, αγάπη μου. Έλα κάτσε. Γιατί ρε, παππού. Τι έγινε? Επάθε κάτι, Λέλα, παππού. Πού είναι? Καλημέρα στην πιο όμορφη οικογένεια. Καλημέρα, παπάκι. Καλημέρα, παππού, μπρε. Θα μου καφές. Όχι, αγάπη μου, έφερε να μου κάνεις καφέ. Ευχαριστώ. Βιάζομαι να φύγω. Πρέπει να φύγω αμέσως. Θα πάμε πολλά νωρίς. Γιατί ενήθηκες έτσι, να πάτε εκδρομή? Όχι, απλώς έφτα από σχολείο σήμερα. Πιάσα άδεια. Άδεια για ποιο λόγο? Γιατί έχω μια δουλειά και πρέπει να πάω τώρα. Και τι εν τούτη δουλειά και είσαι τόσο ενθουσιασμένος, κύριε? Μπορώ να σας πω τώρα. Μπορώ. Θα σας πω κάποια άλλη στιγμή. Δηλαδή, έλα να με κρατάς μυστικά από την κόρη σου. Δεν είναι μυστικό. Δεν είναι μυστικό. Να σου τα πω άλλα κάποια άλλη στιγμή. Να σου τα πω σύντομα. Καλά. Ακούω την κόρη μου που δεν είναι το ξέρετε. Αλέξανδρε μου, γεια σου. Γεια σου, παππού. Πάλε, παππού. Τι απάτε σήμερα, βρε. Γεια σου, παπά μου. Γεια σου, γιαγιά. Παππού, εγώ την Βαλεντίνα είμαστε πολλά θυμωμένοι μαζί σου. Γιατί, αγάπες μου? Διότι έπιες ταξίδι χωρίς να μας το πεις και μας έφερε σοκολάτες που τα αεροδρόμιο. Τα αεροδρόμιο, Γίνον, εν είχε τις σοκολάτες που σας αρέσκουν. Εγώ πήγα βιαστικός, στράφηκα βιαστικός. Να πεις πού έπιες το πουθενά, και που το πουθενά ήρθα. Άσχετο. Έτσι είναι η αγάπη μου, παππού σας. Άμα τον πια η βίδα είναι όπως το φούρνο. Άμα λασκάρει η βίδα μου. Και τώρα έτσι έπαθα. Αλλά όμως, λαλό και ακούστε με, ανοίξετε τα αυτιά σας. Δεν θα ξανακάνω. Αξί. Ναι, όποτε ξαναπάω ταξίδι, θα πάμε όλοι μαζί. Στο γάμο σας να μπω παραμυθάκι. Παραμυθάκι, μάμα σου πώς σου είπε. Παραμυθάκι μόνο είναι ο γάμος μας στο τέλος. Δεν είσαι να μπορεί να παραμυθάκια στο γάμο σας, Άδωνη. Στο γάμο του Άδωνη, αν θέλεις, δεν πάει παραμυθάκι. Στο γάμο το δικό μας, εγώ θα δεχτώ αν πεις παραμυθάκι. Θέλω σε πρώτη κουμέρα. Και σέναν το ίδιο. Και τον κύριο Ποδά πρώτον κουμπάρο. Και ας στέκεις δίπλα μου, ας φίξεις την κουλούρα, πας στην κεφαλή μου. Το Στεφάνι. Για να πετύχει η απόπειρα. Δεν μπορώ να στευκόμαστε, κύριε Φιλιππέ. Όχι, δεν στευκούμε καθόλου. Εγώ θα είμαι ένας γαμπρός τύπος και υπογραμμός. Έτσι, α. Τσάτσι. Πάντως, ρε παπά, ακόμα το πιστεύω να σε αποκαταστήσω. Να το πιστέψεις, κυρία μου. Να βάζεις τα καλά σου, να πιάσεις πρατσέτο και να πάρεις την εκκλησιά με το φκιολάρι μπροστά. Μαμά, τώρα έτια η Χριστίνα να γίνει η γιαγιά μας. Γιαγιά μας. Όχι, όχι. Ναι. Όχι, αγαπή μου, εγώ θα είμαι πάντα υγεία. Όχι. Κατά... Απούλου τον Ποδά. Σκέτω Χριστίνα. Κατά κρύ. Κατά κρύ. Γιαγιά. Άι, στο καλύτερο. Σοφοκλή. Τι γίνεται με αυτή τη σουρλουλού? Τι θα γίνει, ρε μάμα. Κάμνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να μην μου δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Έχει τα μάτια σου 14. Σοφοκλή, μυρίστο. Σιγά, σιγά. Δεν μπορεί να μυρίστο. Εμπουκάμισο, δεν είναι μόνο τα φκιόρα. Μυρίστο, είπα σου.
Ορίστε, μυρίστηκα. Εντάξει. Να, να μου καταλάβεις τώρα. Μυρίστηκε και ένα άρωμα. Τούτο να κατάλαβα. Μαρία, δηλαδή βρίσκεις ένα πράγμα κάθε μέρα για να δημιουργάς προβλήματα. Αρέσκει σου. Κάσε μου το άρωμα, Σοφοκλή. Εντζούμε μάνι. Ξέρω να ξεχωρίσω ένα γυναικείο άρωμα. Μπράβο σου ρε, μάνα μου καλό. Μπράβο σου, να σε παίρνω μαζί μου την κυριακή στο Τσιρίγκα. Έτσι μου την πόση να πιάνεις την μαλαΐν του λαού που χιλιόμετρα μακριά. Ειρωνεύκεσαι με τσοκού πάνω. Εγώ σε ειρωνεύκουμε ρε Μαρία. Οξά εσύ έχει όρεξη για καυκά. Άτε, σε κόψουν τις πελιλοκουβέντες να μην τα πάρω τα μέσα τα καμουλά ηλίτσια. Άτε! Άκου μυρίζει και ο άρωμα το μπουκάμι σου. Μάλιστα. Εν τζέν να αφήσω το θέμα να περάσει, να το ξέρεις. Θα ανακαλύψω πια σε εντούν το άρωμα. Α, ναι. Να μου να το κάνεις ανάλυση, ο ξέρω να πάρει το κάνει DNA. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ρε μάμα, μυρίζει γίνεται και ο άρωμα το μπουκάμι σου, μυρίζει του. Δεν ξέρω τι βλακίες λέτε εσείς οι δυο. Εκείνο που ξέρω είναι ότι εγώ αγόρασα καινούριο μαλακτικό για το πλυντήριο και μπορεί να είναι αυτό που μυρίζει. Α, και πιάσε ένα μυρωθιάνο μαλακτικό πριν να το πλύνω. Άντε ρε Μαρία, πήνε πλύνε εδώ. Σούπερμαν, δείξε τη θεία της Γαβριέλας τι μάθαμε σήμερα. Σούπερμαν. Δεν έχει όρεξη, φαίνεται. Γαβριέλα μου, τι σκέφτεσαι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Αν ήταν έναν Ιορδάνη μου, ήταν έναν καλά. Τι συμβαίνει, μπορώ να βοηθήσω? Όχι, κάτι που πρέπει να λύσω εγώ μόνη μου. Κάτι για την Αφροδίτη. Έχει πρόβλημα με το σχολείο, αν μπορώ να τη διαβάζω τα μαθήματά τη. Όχι, δεν έχει να κάνει με το σχολείο. Το μωρό θέλει να πάει μπαλέτο. Ούλες οι φίλες της πάνε, οπότε όσο να είναι, ζηλεύκει. Απλά ζηλεύει ή της αρέσει κιόλας? Όχι, αρέσκει της πολλά. Θυμούμε στη Γερμανία, δίπλα από το σπίτι μας είχε μια σχολή μπαλέτου. Και κάθεται το μωρό με τις ώρες που το παράθυρο και παρακολουθούσαν τα μαθήματα. Μα σοβαρά. Λοιπόν, μόλις πήρα μια απόφαση. Τι, να γίνεις μπαλαρίνος? Όχι. Αύριο, καιρό, θα πας να γράψεις την Αφροδίτη μας στον μπαλέτο. Θα αναλάβω εγώ όλα τα έξοδα της σχολής. Ιορδάνη μου, σε ευχαριστώ πραγματικά, αλλά ξέρεις, και μόνο τα δίδαχτρα. Εν οι στολές, εν τα παπούτσια, εν τα κορμάκια. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα τα αναλάβω όλα. Γαβριέλα μου, τι είσαι και κλαίσαι, αγάπη μου? Όχι, δεν κλαίνει, είναι δάκρυα χαράς αυτήν την φορά. Χαράς, τι έγινε? Μαμά, ο Ιορδάνης ανάλαβε όλα τα έξοδα της Αφροδίτης για να πάει μπαλέτο. Αλήθεια, Ιορδάνη μου. Για τούν την καλή σου την καρδιά που σε αγάπησα. Αν δεν μου είπες, ποιος ήταν στο τηλέφωνο προηγουμένως? Ήταν ο Σταύρος, έφταρτη σχολείο σήμερα. Τι, είναι άρρωστος? Όχι, μια χαρά, απλώς είχε μια δουλειά να πήγαν και να αρχίσει λίγο να έρθει. Είπες πριν ότι είναι για την καλή μου την καρδιά που με αγάπησες. Τι, η ομορφιά μου δεν έπαιξε κανένα ρόλο? Ηλέκτρα. Σταύρο. Δεν το πιστεύω ότι σε βλέπω. Πού είσαι. Πόσο μου έλειψες. Κάτσε, Σταύρο μου, κάτσε. Τώρα είμαι εδώ. Θα τα πούμε όλα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μου έλειψες. Πολλές φορές πίστευα ότι θα σε ξαναδώ, ότι πίστεψε ότι... Τι μου νεκρή. Έφτασα πολύ κοντά στο θάνατο, Σταύρο. Αλλά τα κατάφερα να ζήσω. Ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη μου να ξαναδώ τα αγαπημένα μου πρόσωπα που κρατήθηκα στη ζωή. Πόσο σε επιθύμησα. Να ξέρεις πόσο συχνά σε σκεφτόμουν. Κι εγώ, Ηλέκτρα. Δεν πέρασε μέρα που να με σε σκεφτώ. Είχαμε κάτι πληροφορίες ότι ήσουν στην Αλεξάνδρεια. Ναι, είναι αλήθεια. Ήμουν για μήνες στο νοσοκομείο και μετά με φιλοξένησε ένας φίλος.
Τελευταία ακούσαμε για κάτι φοβερά γεγονότα μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Είχε σκοτωμούσει στην Αλεξανδρία. Το ξέρω. Εγώ δεν κινδύνευσα όμως. Ξέρεις, εκεί ντυνόμουν αιγυπτιακά για να μην προκαλώ. Είχαμε μεγάλη αγωνία. Γιατί να επικοινωνήσεις μαζί μας? Φοβόμουν. Φοβόμουν όχι μόνο τον Τελώνη, αλλά και τον ίδιο μου τον εαυτό. Δεν ήξερα αν μπορούσα να αντιμετωπίσω το παρελθόν μου, Σταύρο. Δεν ήξερα αν ήθελα να το κάνω ή αν ήθελα να σκίσω τις σελίδες αυτές από τη ζωή μου και να προχωρήσω μπροστά. Κανένας δεν μπορεί να έχει μέλλον αν δεν πατήσει στο παρελθόν του, Ηλέκτρα. Διαφορετικά στέκει στο κενό. Έχεις πάντα τόσο δίκιο. Γι' αυτό σ' αγαπούσα τόσο πολύ. Εγώ μένω να πούμε πολλά, Ηλέκτρα. Και θα έρθει. Δεν μπορείτε να ζήσετε οι δυο σας ξεχωριστά η μία από την άλλη. Δώστε μια ευκαιρία να ηρεμήσει, κυρία Αντρούλη. Έπιασε το γυνάτι, Άλεξ. Και εσύ, άντρε μου, εφέρθηκες λίγο εγωιστικά. Καλά, ρε Αντρούλη μου, πώς σου ήρθε σε να δεις πει τόσο βαρετές κουβέντες. Ότι σε ζηλεύει, ότι θέλει να σε εκμεταλλευτεί, τι εντούν τα πράγματα, είναι δυνατό. Αφού λέει να αγαπάς, εσύ είσαι σαν την αρφή της. Τι να σου πω, Κατερίνα μου. Ήταν λόγια του θύμου μου. Μετά νιώσα το. Παιδί μου, επειδή με ζωήσεις και μου να ξεκουραστούμε, ρε Άλεξ. Ολόκληρον καλό. Καλά, πού είσαι και τώρα, η Λέλα, δηλαδή. Σε μια κοπέλα γνωστή της. Στη Σούτσου. Τραγική ηρωνία, ρε παιδί. Ήταν τόσο χαρούμενη που γλίτωσε που ζει το παρελθόν και ξαφνικά ξαναβρέθηκε μέσα στη σούτ σου. Πόσες και πόσες φορές μου το είπε ότι έτσι θέλει να ξαναπατήσει σε ζωή την γλώσσα. Γιατί να μην κόψω τη γλώσσα μου, γιατί να ξεστομίσω έτσι λόγια, γιατί. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε, να πάμε να τις μιλήσουμε εμείς, όχι την Κατερίνα. Δυστυχώς, Άλεξ μου, η Λέλα είναι ανέρδοτη. Δεν θέλει να επιστρέψει. Εγώ φταίω. Εγώ. Είσαι τέλεια, καλά, Φιλιππέ. Μην ανησυχείς, Γαβριέλα μου. Μην το κάνεις γόρι που λαλούν οι Εγγλέζοι. Δεν θα ξαναπιάσω τα βουνά. Ξέρεις το τραγούδι που λέει, θα ανέβω και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό. Καμία σχέση, διότι είμαι και φάλτσος. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ανησυχήσα. Γιατί, κορή. Αν αυτοκτόνων ήταν να χάσει η Κύπρος κανέναν επιστήμονα, οξά τον Άγιον Πνευματικό Πατέρα. Ήταν να χάσω εγώ τον καλύτερο μάστρο του κόσμου. Δικλαδά, διότι θα πάω να τη φιλήσω. Μου έκαμε το καλύτερο κομπλιμέντο που μου έκαμε ποτέ. Έλα, Φιλιππέ. Εντάξει, ξέρουμε. Εν είσαι φωνακλάς, είσαι ιδιότροπος, αλλά είσαι μάλαμα. Όλοι παραδέχονται το. Που το μάλαμα ανέρεξα κι ως την αυκό που την άλλη νεβάρεσα 10 τόνους. Πω κάτι όμως, ρε Γαβριέλα. Έχω και κάτι συγγενείς πολλά στενούς μου που δεν το θωρούν έτσι όπως το λαλείς εσύ. Γαβριέλα, ήθελα κι εγώ να σου ζητήσω μια συγγνώμη. Γιατί? Γιατί ήμουν άδικη μαζί σου. Παρεξήγησα σε και οφείλω σου μια συγγνώμη. Έλα ρε Χριστίνα, μπήκε νέος χρόνος τώρα. Περασμένα, ξεχασμένα. Μπράβο ρε Γαβριέλα.
Μπράβο ρε γαμπή σε τσάκισα. Πας τούτο θα σε κεράσω μια γερή όξηση. Καλά και η Χριστίνα, θα έρθει να δουλέψει δάμε. Χριστίνα, μεν τη θωρείς. Χριστίνα, ποιο θα συναχτήσω να μου μαϊρεύκει τις φασόλες μου, τα κουτσά μου, τα λουφιά μου, τα τσατέλια μου και τα κομμύρια μου. Θα αναλάβει επιτέλους τα καθήκοντα της μάνας και της συζύγου. Τι, παντρευκούμαστε. Νομίζω ήταν καιρός. Μα σοβαρά, τούτος είναι ο γάμος της χρονιάς. Να σε κανονίσω αν πεις παραμή φάκι. Λοιπόν, παιδιά, ανακεφαλαιώνουμε. Πότε αναγνωρίστηκε επίσημα το ανεξάρτητο κράτος με το όνομα Ελλάδα? Πες μας, Γρηγόρη. Θυμούμαι, κύριε. Τι θυμάσαι, πότε προλάβεις και το ξεχάζεσαι? Πριν ένα λεπτό το είπα. Εσύ μνήμη χρυσόψαρο, κύριε. Είσαι πολύ αφηρημένος σήμερα, Γρηγόρη. Συμβαίνει κάτι? Έχει προβλήματα η ομάδα του. Ναι, μη μου πεις ότι είσαι έτσι για κάτι ποδοσφαιρικό. Όχι, κύριε. Κύριε, πιο σοβαρό το πρόβλημα, τσακώθηκε με εγκόμενα του. Αυτά είναι προσωπικά, δεν έπρεπε να το πεις. Μα κύριε, αφού όλοι ξέρουμε το, τα πράγματα δεν με δισκούν κρυφά. Ναι, ξέρω ότι αν σας έκανα διαγώνισμα για κουτσομπολιών, ειδικά εσύ θα έγραφες 20. Αλλά στην ιστορία γράφεις μου κάτω από το κάση. Δεν λέγεται κουτσομπολιών, κύριε. Αλλά. Κοινωνικό σχόλιο. Μάλιστα, δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Οι εξελίξεις για τα ερωτικά όλων, κύριε, κυκλοφορούν με ταχύτητα φωτός. Ας πούμε, όταν τσακωθήκατε με την κυρία Νάννα, ευβοήθηκε όλο το σχολείο. Έτσι, ε. Λοιπόν, πότε αναγνωρίστηκε επίσημα η Ελλάδα σαν κράτος? Αλέξη. Τον πέπτον έναν προχρήστο, κύριε. Χριστός. Έπαιζα πολλά έξω, κύριε. Περίπου 2.400 χρόνια μόνο. Λοιπόν, η Ελλάδα υπάρχει στη μορφή που τη ξέρουμε από το 1828. Και το Αποέλ από το 1926. Πού κολλά τούτον τώρα, άνοιξε τα βιβλία σας σε 48. Όταν ο Τελεώνης συνειδητοποίησε πως ήταν θέμα χρόνου να μας εντοπίσει η αστυνομία, ναύλωσε ένα σκάφος και φύγαμε για Αλεξάνδρεια. Στον δρόμο όμως είχαμε πρόβλημα τη μηχανή. Το σκάφος στυλίχθηκε στις φλόγες. Μόλις που πρόλαβα να πέσω στο νερό, θυμάμαι λίγο να ακούγεται μια πολύ δυνατή έκρηξη. Ω Θεέ μου. Πρέπει να σε κυνηγάει μια μεγάλη κατάρα, Ηλέκτρα. Από την άλλη, όμως, πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη ευχή από τη μάνα σου, γιατί πάντα στο τέλος επιβιώνεις. Έτσι είναι, Σταύρο μου. Έχω μια ευχή από τη μαμά μου και έναν Άγιο που με προστατεύει. Τι έγινε μετά? Μετά από μέρες ξύπνησα στο νοσοκομείο, δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Ο Τελώνης, τι έγινε? Και μόνο που ακούω το όνομά του, τρελαίνομαι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν ζει, αν πνίγει και δεν ξέρω τίποτα. Να προσπαθήσεις να επικοινωνήσεις μαζί σου? Όχι. Αλλά, όπως είπα, εκεί είχα προστασία. Με φιλοξένησε ο γιατρός που με έσωσε, ο Κωνσταντίνος. Έχει ελληνικό όνομα? Ναι, ναι, είναι Έλληνας, Αλεξάνδρειας. Α, χριστιανός της Αιγύπτου δηλαδή. Ναι, είναι Κόπτης. Είναι ένας χρυσός άνθρωπος και με βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά τι λέω τώρα συνέχεια για μένα, πες μου για σένα. Τι έγινε εδώ, πες μου για τη ζωή σου, τι κάνουν οι δικοί μου άνθρωποι. Για τον Φίλιππο. Και για τον Φίλιππο. Αλλά πάνω απ' όλα θέλω να μάθω για τον αδερφό μου, τον Στράτο. Και για τον πατέρα μου. Τι πας μου, τα ευχάριστα έμαθες τα? Όχι, τι έγινε? Επέστρεψε ο άσχοτος. Ποιος είναι τώρα? Πόρα εμπεθερούλη μου ρε, πίσω σπιτάκι, το πιέμου 10 βιέλ. Μάλιστα, πάλε καλά. Τώρα είναι να μπούχεις και κάτι, πήγαν να μου τράσω και κάτω. Μου φτιάξαν τα καραφκιά σου. Μακάρι να είχα καραφκιά ρε σειρά. Αλλά και βάρκα καν είμαι. Να μπω μέσα να πάω εκεί, να με φάει το τζίμα, να εξαφανιστώ, να τα ψαρκά, να σε χάσω. Να μην παθέτε ρε τώρα ρε, να μόνο τότε απεσιοδοξία. Κάθε μέρα μετρώ τα λάθη μου, ρε σειρά. Να σου πω να πάει την κουβέντα, α? Κι άκουμε τα γενιόπιν που μιλάς τώρα. Η Μαρία ρε, το πρωί εξημέρωμα τσακωθήκαμε πάντα. Μουρμούρα ότι μυρίζουν τα ρούχα μου άρωμα. Να σου πω ρε φίλε, πρόσεγε, παίζεις και εσύ με η φωθιά. Και στο τέλος είναι ακόμα μόνος μου. Ως πόσο να αντέξει ρε τούτη γενεκατούν τα ψέματα ούλα από τη Ζλάλο ρε.
Και κρίμα ρε, σωστή γενέκα η Μαρία. Είναι να τη χάσεις πρόσεχε. Πες ρε, μα εγώ νομίζω ότι θέλω να χάσω. Παρόλο τα προβλήματα που έχουμε, εγώ αγαπώ τη ρε. Να σου πω ρε φίλε, δεν και μπορώ να βοηθήσω και σε τίποτε. Που τούν τον λάκκο πως κάψα φίλε, πρέπει να βγω μόνος μου. Αλλά πως. Πως. Πέ μου. Πως. Τώρα τι λέτε να ζωγραφίσουμε? Ναι! Ορίστε, πάρτε όλοι από μία. Πάρτε από μία. Λοιπόν, έχουμε όλοι τα χρώματα μπροστά μας. Ναι. Δεν ζωγραφίζουμε ακόμα, πείτε μου όμως τι θέλετε να ζωγραφίσετε. Κυρία, εγώ να ζωγραφίσω ένα χιονάνθρωπο. Μπράβο, αγάπη μου, ωραία. Άλλο παιδάκι. Και εγώ έναν τζάκι με ξύρα να ζεστατούμε. Ωραία, μπράβο. Άντε λοιπόν, σήμερα μπορεί ο καθένας να ζωγραφίσει ό,τι θέλει, ό,τι σας αρέσει, εντάξει. Να γράψετε όμως και το ονοματάκι σας, γιατί αυτές τις ζωγραφιές θα τις δείξουμε στους γονείς σας, εντάξει. Ναι! Άντε, ωραία, αρχίστε να ζωγραφίζετε. Άρε, Ελένη. Δεν τα παιδιά να είμαστε εμείς έτσι ξεριγαστοί. Η μόνη μας έννοια δεν θα μπορούμε να ζωγραφίσουμε, δεν θα μπορούμε να παίξουμε. Δυστυχώς είναι η όπη μου η ζωή που τους μεγάλους έχει άλλες απαιτήσεις. Ναι, αλλά εντάξει, κάτι ηλικία σου ήταν ωραία της, ναι. Σωστά. Τώρα που μεγαλώσαμε, αντί να παίζουμε με κραγιό, παίζουμε με άντρες. Τι έγινε με το διαμέρισμα σου, έφτιαξες το? Ναι. Εντάξει, μην έχω ακόμα κάποια έτσι μικρό πράγματα που θα να αγοράσω, αλλά σιγά σιγά. Να είσαι σπίτι το απόγευμα να περάσω να το δω. Α, ναι, να περάσεις. Τι ώρα αν υπολογίζεις? Δεν ξέρω, να πάρω πρώτα τον Αλεξάνδρο Συνοδοντίατρο και ό,τι ώρα αν τελειώσω. Οκ, okay, θα σε περιμένω. Okay. Κυρία, η Ζωή κάνει το χιονάνθρωπο κόκκινο. Κόκκινο. Καλά ρε Ζωή μου. Κάμε στον κόκκινο το χιονάνθρωπο. Ήταν αναγκαία του καμίτσιο μαλλιά. Αχ, ρε Χρυσταλλού, ξέρεις πόσα πράγματα έρχονται το νου μου τώρα που σε θωρώ. Που με θωρείς να βάψουμε? Ναι, βαψίματα και χτενίσματα για να είμαστε όμορφες. Και γιατί? Για να αρέσουμε του κάθε ξυμαρισμένου μεθύστακα που έρχεται να βγάλει τα αποθυμένα του πάνω μας. Ναι, κόρη, αλλά ξέρεις κάτι. Και τώρα που έμπαω με πελάτες, πάλι αρέσκει μου να βάφουμε και να χτενίζουμε. Κάνω το για μένα τώρα. Έτσι, α. Τέλος, κόρη, ξέρεις το πως είμαι άρρωστη. Αν έρθει ο Χάρος να με πάρει να με βρει αχτενιστή, και ύστερα να μου πει, σε περνώ. Είσαι πλάκα, κόρη. Ω, τα καμπισταλού μου! Ω, καλώς τον Παναή, χρόνια να σε δούμε! Τώρα πάω με πιο νεάρες, να έρθω με σένα που γίνηκες κουτσάκαρη. Ναι, και μαράζωσα που έχασα τον πελάτη. Ρε ταραμένε, μην είσκω στη σούτσου, αλλά είμαι άρρωστη. Έχει χρόνια που έκοψα. Α, ναι! Ω, μα είσαι και σούδαμε. Λέλα μου, τώρα σε κατάλαβα. Είναι τα χαμπάρκα, Παναή. Θωρώ έγκοφκεις που τον μαχαλά. Πολλά σπάνια, κόρη. Τώρα έχει όμορφες και νεαρές τα μπαράκια. Πέ μου, εσύ εστράφηκες πίσω να σε έχω υπόψη μου. Μα... ομόρφησες, ξέρεις το. Συνάξε τα χέρια σου και πιένε στο καλό. Εν έχουμε όρεξη σήμερα για πειράγματα. Κόρη, μα εμπελάνες. Ξέρεις πόσα βάζω το γιο τώρα πάνω, α?
Η Λέλλα μου. Μπορεί να θέλει. Η Λέλλα θέλει να εξαφανιστείς τώρα. Για να μέσα σου γυρίσω η σκούπα στην κεφαλιάτη έξω. Μα χώρα μου τες τα σκοτσάκαρες. Κάμνουν μου και τες δύσκολες. Κούτε το χώρι. Άντε, πιένε στο καλό. Θα είμαστε ήσυχες. Άντε. Γαβριέλα, τούτος ο κότσος ο Πελεγκάνος δεν εμφανίστηκε καθόλου ποτέ. Έπιασε με τηλέφωνο για την επιταγή του. Ναι, μάλιστα. Για την επιταγή ενδιαφέρθηκε μάνι-μάνι. Έκατσε μου πας στο γραφείο, ντρουλοπό είναι εσύ. Τόσες μέρες που το γυρεύκω να σάσει τους πάγκους των διαμερισμάτων, έχασε νιός. Δεν ευκένεις το τηλέφωνο. Μια ζωή είναι ίδιος ο κότσος. Ελάρω σου το εγώ ότι είναι σου ένα άνθρωπος, αλλά εσύ επέμενες. Και όταν εγώ εύκανα με τζερκένο και κόλλα μου, ενόμισες ότι σου το ελάρω για να ζηλέψεις. Όχι, έχει το τον ο κότσος. Γαβρέλα, φλέρταρες σε εσένα. Συνέχεια, όπως τη Βδέλα, αλλά δεν θέλω να σου το πω. Ώστε, και τι σου έκαμε δηλαδή. Κοίταξε, πιάνει με τηλέφωνο, εντάξει, κάθε μέρα και ζητάμε να βγούμε έξω. Και να με που του είπα, είσαι παντρεμένος, γε μου, λαλό του. Λαλή μου, και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή. Άκου. Λοιπόν, κομέλες, κότσος τέλος, θα τον καρφώσω πας στον τοίχο με το βέλος. Για στον τηλέφωνο να έρθει ποδά τάχα μου να πκαιρωθεί και με καλός για λόγου του. Έχω ράματα για τη γούναν του. Ναι, θέλεις με κάτι άλλο, διότι πρέπει να πάω να περάσω τις... Να μου φέρεις τα φάι των εισπράξεων πρώτα. Μάλιστα. Ωραία, πάρτε με τηλέφωνο όποτε θέλετε. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια σας. Ε, θα πιστέψεις. Να μω. Θέλω συνέντευξη. Μα που ποιον? Τι εννοείς που ποιον, γε μου, που μένα. Θέλω συνέντευξη και φωτογράφηση για ένα περιοδικό. Αμάνα μου, να κρούσουν τα φίλτους στα πλάσματα. Αμάνα μου, κι αν ήταν η Αζούλα που ζα, ήταν να πουζάσεις. Τέλος πάντων, πας το είχα πάρει, αγαπητέ μου, ότι ζεις με μια στάρ. Τίποτε. Εντάξει ρε, πιστέψαμε εσύ. Θέλω να πιω σαν μωρά. Είναι μου καρτρά, πήρνε πιάστα, να μην ογωνάμε. Είναι εν τούτο. Μεγάλο. Δεν θέλω να δω μπροστά μου τον καλάμαρα πάλι. Μα ποιος σου είπε ρε κουμπάρο δεν αντιάμε ο καλάμαρα ρε. Κάμνη και άλλη δουλειά, όλη μέρα να σου Φίλιππο. Εντάξει ρε, εντάξει. Για χου τζαμέ μηνείς κύριε, να μου να γίνει ρε. Ναι, αλλά τζαμέ μηνείς κου και τα μωρά μου. Πρέπει να πάρ' το απόφαση. Τέλειωσε. Ο Δημήτρης με τη Ρένα μαζί. Πάρ' το απόφαση. Δεν με κόφτει που τη Ρένα, ρε. Μα τι τα μωρά που με κόφτουν. Καλά ρε, στα μωρά. Τι θα κάνεις στα μωρά, ρε. Μου το φκάλεις που το νουν ότι κάπου είναι εκατομένος. Πες μου γιατί το λες τώρα. Εν ήξερα. Έτσι, είναι υπόπτη συμπεριφορά του. Αλλά να ανακαλύψω. Να ανακαλύψω να κουμάσαι εντός ο τύπος. Κάτσε για που κάθεσαι, πάμε μου μπλέξεις που πότε τώρα. Άντε! Είπες μου κάποτε ότι μπορεί να παντρεμένος. Είναι. Ξέρω εγώ ρε ζερά. Έτσι κολλητός μου ρε κομπάρε. Έτσι και αν το φτύ μου. Λα. Ντάλλα. Ρε αποκλείεται. Μόνο χωρισμένος άκουσα ότι είναι ο παντρεμένος. Σ' όγκλη προσπάθεις να τον προστατεύσεις. Είναι εσένα μου προσπαθώ να προστατεύσω αν δεν το καταλάβεις. Δηλαδή. Τίποτε άλλο, ξέρω. Ξέρω. Μετά δημιουργήθηκε μια μεγάλη διαμάχη με τον Φίλιππο. Σταύρο, για τον Φίλιππο θα μου πεις μετά. Εξάλλου ξέρω για την κατάστασή του. Γνώρισε το παιδί του τον Άδων. Και χάρη σε αυτό το μικρό μπορεί να είμαι τώρα ζωντανή. Για τον πατέρα μου θέλω να μου πεις. Θέλω να με πας εκεί. Πού τον έψαξες? Με πήγα στο σπίτι το παλιό. Και μια γειτόνισσα από δίπλα μου είπε ότι δεν είναι εκεί, εδώ και ένα χρόνο. Εσύ πρέπει να ξέρεις που μετακόμισε, έτσι δεν είναι? Ο Διονύσης όντως μετακόμισε. Πού? Για κάμποσο καιρό ζούσε σε ένα σπίτι κοντά στη θάλασσα. Ένα σπίτι που έχει μια αυλή με γεμάτη πέτρινα αγάλματα. Θα με πας, έτσι? Μπορείς τώρα? Σε παρακαλώ, έχω τόσο μεγάλη ανάγκη να τον πάρω στην αγκαλιά μου.
Με σίγουρος ότι και εκείνος το ίδιο θέλει. Αλλά, ξέρεις, προσπαθώ τόσο καιρό να τον πάρω τηλέφωνο. Αλλά και το δικό του το τηλέφωνο και του Στράτου δεν απαντά. Σταυρό, τι συμβαίνει? Είναι καλά ο πατέρας μου? Ο πατέρας σου είναι καλά, Λίλκτρα. Ναι, μην ανησυχείς, είναι καλά. Μόνο που έφυγε, δεν ζει στην Κύπρο. Αλλά πού? Μετά που χάθηκες, ο Διονύσης πίστεψε όπως όλοι μας ότι δεν ήσουν πια ζωντανή. Έτσι έφυγε. Πού βρίσκεται τώρα? Εσύ πρέπει να ξέρεις. Όσο γνωρίζω, είναι σε κάποιο μοναστήρι, αλλά δεν ξέρω πού. Γιατί έχει κόψει κάθε επαφή μαζί μας. Μια πληροφορία όμως λέει ότι είναι σε ένα από τα μοναστήρια στα Μετέωρα. Στα Μετέωρα? Και ο αδερφός μου, ο Στράτος τουλάχιστον πρέπει να είναι εδώ, έτσι δεν είναι? Σταύρο, γιατί δεν μιλάς? Τι συμβαίνει, πες μου, συμβαίνει κάτι στον αδερφό μου? Ο Στράτος, Ηλέκτρα. Ο Στράτος τι, πες μου, σε παρακαλώ. Είναι νεκρός ο Στράτος. Ναι, ρε Άλεξ, δεν μπορώ να φανταστώ ότι τούτες οι δυο φίλες θα μιλήσουν πλέον μαζί. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πρώτα το δεχτώ. Καταλαβαίνω. Αυτή είναι η οποία μου λένε. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε εκπομπή με έτσι διάθεση. Κοίτα, τώρα που ο παπάς αποφάσισε να παντρευτεί με τη Χριστίνα, νιώθω ότι είναι πιο σωστό να πιάσει όταν μωρά να βάλει να μείνουμε κάπου μόνοι μας. Τον το νούμερο τα λέει που Αθήνα κάνουν πολλά συχνές κλήσεις και το παράξενο είναι οι ώρες τους. Μεσάνυχτα, δυο το πρωί, τρεις. Με ποιον μιλάς, κύριε Δημήτρη, έτσι ώρες? Έχεις και άλλον τρόπο να σιγουρευτείς. Αν θέλεις να μάθεις την αλήθεια, δηλαδή. Τι ακριβώς εννοείς, Θεία? Να τον υποψιάζεσαι τόσο πολλά, γιατί δεν τον παρακολουθείς?